Πρόσκομε Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου Θεία Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα Πρόσκομε Αδελφοί ου θέλω ημάς αγνοήν ότι οι πατέρες ημών πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσή εβαπτίσεντον εν την εφέλη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτό βρώμα πνευματικών έφεγων και πάντες το αυτό πόμα πνευματικών έπιον έπινον γάλ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρα. Τέλειον σε όρομεν των εκτελείων τέλειων επιφανέντα θεόνιμων.
Σήμερα ζητά ότι σε ορτίζει μην ευαίσθητη καιρός και χορός Αγίων εκκλησιάζει μην και άγγελοι μετά ανθρώπων στην εορτάζουση. Σήμερα η χάρη του Αγίου Πνεύματος εν είδη περιστεράς της είδας συνεπεφύτησε. Σήμερα ο άδειτος Ήλιος ενέτειλεν και ο κόσμος του πρώτη Κυρίου καταβγάζεται. Σήμερα η σελήνη λαμπρές της ακτήσει το κόσμο συνεκλαμβρύνεται. Σήμερα η φωτοειδής αστέρες τη φωτερότητη της λάμψεως την οικουμένη καλοπίστωση. Σήμερα η ενορφέλε η εντόντια δικαιοσύνης και ανθρωπότητη ουρανότητα προσύνδουση. Σήμερα ο άκτιστος υπό του ίδιου πλάσματος βουλήτη χειροθετείται. Σήμερα ο προφήτης και πρόδρομος του δεσπότη προσέρχεται, αλλά τρόμου παρίσταται όρων Θεού προσημάσει κατάβαση. Σήμερα τα του Ιορδάνου νάματα εις άματα μεταποιείται, τα του Κυρίου παρουσία. Σήμερα ρήθρης μυστικής πάσα εκτίσης αρδεύεται. Σήμερα τα των ανθρώπων τέσματα της είδαση του Ιορδάνου απαρήφονται. Σήμερα ο παράδεισο είναι όχθε τη ανθρώπινη και ό,τι δικαιοσύνη ίδιο καταβγάζει ημί. Σήμερα το πικρόν ύδρο του επιμονησέω του λαού εισηγείται τα μεταποιείται τη του κυρίου παρουσία. Σήμερα του παλαιού θρήνου επιλάγημε και ω ενέω Ισραήλ διασώθημε. Σήμερα του σκότου αντιτρώθημε και το παλί τη θεογνωσία καταβγαζόμε. Σήμερον η αχλή του κόσμου καθαίρεται την επιφάνεια του Θεού ημών. Σήμερον η λαμπατοφενική πάσα εκτίσε άνοδε. Σήμερον η πλάνη κατήργεται και ο δόνιμη σωτηρία εργάζεται του δεσπότου επέλευση. Σήμερον τα άνω τη κάτω συνορτάζει και τα κάτω τη άνω συνομιλεί. Σήμερον η ιερά με τα μεγαλόφωνο των Ορθοδόξων πανηγυρί αγάπεται. Σήμερα ο Δεσπότης προς το βάπτισμα επίκειται είναι αναβιβάσει προς ύψος του ανθρώπινου. Σήμερα ο Αγκλίνης το ίδιο ηγέτη υποκλίνεται είναι η μάση της δουλείας εκτερώσει. Σήμερα ο Βασιλείας του Ουρανών ονεισάμεθα της γάρ Βασιλείας του Κυρίου ουκέστε τέλος. Σήμερα η γη και θάλασσα την του κόσμου χαρά εμερίσανε και ο κόσμος ευπροσύνης προπλήρωται. Είδωσαν σε είδατα ο Θεός, είδωσαν σε είδατε και φοβήθησαν. Ο Ιορδάνης αστράφιστο πίσω, θεασάμενος το κύρτης θεότητος, σωματικός κατερχόμενον και εισαρχόμενον υπ' αυτών. Ο Ιορδάνης αστράφιστο πίσω, θεωρών το πνεύμα του Άγιον εν είδη προϊστεράς κατερχόμενον και περιπτάμενον σοι. Ο Ιορδάνης αστράφιστο πίσω, ορών των αόρατων προθέντα, τον αρχίστην σαρκοτέντα, τον δεσπότη όλου μαρφή. Ο Ιορδάνης εστραφείς τα οπίσου και τα όρια σκύρτησαν θεών εν σαρκή καθορώντα και νεφέλε φωνήν έδωκαν, θα δωμάζουσε τον παραγενόμενον φως εκ φωτός, θεών αληθινών εις Θεού αληθινού, αυτόν θέτων της παρακοής θάνατον και το της πλάνης κέντρων και το του άδου σύνδεσμον εν το Ιορδάνη κοφίσαντα και βάπτισμα σωτηρίας στον κόσμο το ρισάμενο. Όθεν καγώ αμαρτωρός και ανάξιος δούλος σου, τα μεγαλεία του θαυμάτων σου διηγούμενος συνερχόμενος φόβο εν κατανοίξει βόση. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδή λόγος εξαρκέσει προσύνων των θαυμασίων σου. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Μέγα σοι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδή λόγος εξαρκέσει προσύνων των θαυμασίων σου. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Μέγα σοι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδής λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Σιγάρ πουλήσει εξκόντρος και είναι παραγωγόντας είπατα το Σοκράτη συνέχιση την πτήση και τη σύ προνοία διοικής των κόσμων, σύ έκτες άρνων στοιχείων, την πτήση της συναρμός σας, τέταση κερίς των κύκλων του ένιου αυτού εστεφάνου σας,
se trebusin enoere pas dinamis, se ini idios, se doxani se lini, si edihai ta astra, si papui to fos, se fritusin abisi, si dulebusin epige, si exetna στον ουρανόν σιδέριν, si estereosa στην γην επί των υδάτων, si πρετήξα στην θάλασσα ψάμω, si προς αναπνοά στον αέρα εξέχειας, αγγελικέ δυνάμεις λειτουργούσιν, ή των αρχαγγέλων χωρίς επροστινούσι, τα πολιώματα κυρουβίμ και τα ψαπέργα σαραπίμ, κύκλο ιστάμενα και περιϊπτάμενα φόβο της απροσίτης του δόξης κατακαλύπτεται. Σίγος Θεός όνα περίγραπτος, αναρχώστε και ανέκφραστος, ήρθες επί της γης, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, που γαρέφερες, δέσποτα, διασπλάχνα ελέον σου, θεάστε υπό του διαβόλου την ανούμενη το γένος των ανθρώπων, αλίστες και έσωση μας, ομολογούμε την χάρη, κηρύττωμε τον έλεον, οκρύπτωμε την ευεργεσία, τα της πίστης ημών γονάς ελευθέρωσας, παρθενικήν υγείας σας μήτραν το τόπο σου, πάσα εκείς μισές επιφανέντα, σιγάρ Θεός ημών, επί της γης όφθης και της ανθρώπης συνανιστράφης, σι και τα Ιορδάνια ρήθρα υγειά σας, ουρανώθε καταπέψα στο Πανάγιο σου πνεύμα και τα σκεφαλά στον εκείσαι πορευόντων, συνέτρια δραγόντων. Αυτός σου την άκρη βασιλέ πάνω σε κενήν, δια της επιτής του Αγίου Πνεύματος και αγίασον το ειδωρτούτο. Αμήν. Αυτός που φυλάχνει τον βασιλεύ, πάρε στο γέννη, δια της επιπητήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το ειδωρτούτο. Αυτός που φυλάχνει αυτός ο φιλότροπε βασιλέ, πάρε σου γενήν, για τις επιτήσεις του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Αμήν. Και δώσ' αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, πίσον αυτό αυθαρσίας πηγήν, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων λυτήριων, νοσημάτων εξητήριων, δέμους ενολέθριων, εσ' εναντίες δυνάμεις είναι απρόστον, αγγελικής ισχύος του πληρωμένων, οι ναπάντες, οι αριόμενοι και μεταλαμβάνοντες, έχει ένα αυτό προς καθαρισμό ψυχών και σωμάτων, προς ιατρίαν παθών, προς αγιασμών οίκων, προς πάσεν ωφέλην επιτήριων, σιγάρι ο Θεός ημών, ο δίδατος και πνεύματος ανακαινήσας, την παλαιωθήσαν φύσιν υπό της αμαρτίας, σι ο Θεός ημών, ο δίδατος κατακρίσας επί του νόε την αμαρτίαν, σι ο Θεός ημών, ο διαθαλάσσης ελευθερώσας εκ της δουλείας Παραώ, δια Μωυσέως, το γένος των Εβραίων. Σύ ο Θεός ημών, ο διαρρήσας πέτραν εν ερήμο, και ερήσαν ύδατα, και χήμαροι κατεκλείστησαν, και διψώντα των λαών σου κορέσας. Σύ ο Θεός ημών, ο δίδατος και πυρός δια του ηλιού, απαλλάσσας τον Ισραήλ, εκ της πλάνης του Βάλ. Αυτός την ιδέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, το πνευματί σου το Αγίο. Αμήν. Αυτός την ιδέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, το πνευματί σου το Αγίο. Μεταλαμβάνωση των αγιασμών, την ευλογία, την κάθαρση, την υγεία και σώσον Κύριε τους δούλους σου και τους περιεστώτερους λαούς και φύλαξον αυτούς υπό τη σκέπη σου εν ειρήνη, υπόταξον υπό τους πόδες αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων, χάρισε αυτής πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και ζωή την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών σου σωστόμου, και παντός πρεσβυτερίων της εν Χριστώ διακονίας και παντός ηρετικού τάγματος και του περιεστώτος λαού και των διευλών ξετίας απολυφθέντων αδερφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγας σου έλεος είναι και δια στοιχείων και δια αγγέλων και δια ανθρώπων
και δια ορωμένων και δια οράντων δοξάζει τες του Πανάγιον όνομα, συ του Πατρί και του Αγίου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το πνεύμα τη σου. Ως κεφαλός ημών του Κυρίου κλείνομαι. Συ Κύριε. Και πάγουσον ημών, ον Ιορδάνη βαπτιστήν καταδεξάμενος, και αγιάσας τα είδατε. Ευλόγησον πάντα σημάς του δια της κλήσεως του εαυτών αγένος σημαίνοντας το τελειονίας πρόσχημας. Και καταξίωσον εμάς εμπιστήνε το εγγιασμό σου, δια της πλήδατος του του μεταλήψεως και κερατισμός και γενναίος του ημιν Κύριε εις υγείαν ψυχής και του σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωματικών και ως εκδόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν εσύ τον Άγιο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το οποίο σου πνεύμα την ίδια ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζόμεν σου Κύριε και της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης του Δαργενήτωρος τη φωνή προς εμαρτύρηση αγάπη των Σεμίων ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του Γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπη των Σεϊών ονομάζουσα και το πνεύμα εν είδη περίστερας ευβεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσαν δόξασι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του Γαργενήτωρος τη φωνή προς εμαρτύρηση, αγάπη των Σεϊών ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίου του λόγου το ασφαλές ο επιφανής Χριστέ.